Καλησπέρα σας από το Άλσος της Νέας Φιλαδέλφειας και το γήπεδο της ΑΕΚ. Βρίσκομαι στην ανατολική πλευρά του γήπεδου, εδώ όπου φτιάχνονται οι αναβαθμοί, όπως έχουμε δει και σε βίντεο πρόσφατα. Και η εξέλιξη που υπάρχει και ο λόγος που γίνεται αυτό το βίντεο είναι για να σας δείξω μια παρέμβαση στην κεντρική πύλη του γήπεδου μας. Όπως βλέπετε στην δεξιά πλευρά εδώ φαίνονται εμφανώς οι σκάλες, οι κυλιόμενες σκάλες που βρίσκονται στην εσωτερική πλευρά, διότι τα τζάμια δεν έχουν κάποιο φιλμ επίστρωσης από πάνω. Αντίθετα, στην αριστερή πλευρά βλέπουμε το σήμα με το δικέφαλο αετό που καλύπτει την ορατότητα κατά κάποιο τρόπο από το εσωτερικό προς το εξωτερικό και αντίστροφα. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει κάποιο φιλμ, φαντάζομαι, κάποιο αυτοκόλλητο φιλμ, το οποίο όμως πάνω φέρει και το δικέφαλο αετό. Κατά την άποψή μου, όπως το βλέπω από το, με το μάτι, αν την προσέξεις σκάλα μπορεί να φαίνεται, ίσως να περνάει και στην οθόνη, φαντάζομαι περνάει, αλλά νομίζω ότι πλέον η προσοχή δεν στρέφεται στη σκάλα, αλλά στο δικέφαλο αετό. Κατά τα άλλα, δεν υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη από αυτό το σημείο, νεότερη δηλαδή, από όσοι έχουν δείξει και οι υπόλοιποι φίλοι από το βίντεο τους. Συνεχίζονται οι εργασίες. Ακούω κάποιες εργασίες να γίνονται προς τα βόρεια του γηπέδου. Οι εξκαφές που γινόταν το πρωί έχουν σταματήσει για το απόγευμα, φαντάζομαι. Δεν γνωρίζω εάν θα συνεχιστούν και το Σαββατοκύριακο. Αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε. Και όπως θα προχωρήσουμε προς τα πάνω, ίσως να έχουμε και την ευκαιρία να δούμε λιγάκι και το βόρειο κομμάτι του γηπέδου. Ουσιαστικά στο βόρειο κομμάτι του γηπέδου η εξέλιξη που σε εμάς δεν είναι κάτι εμφανές, είναι ότι πέφτει μπετό στο δεύτερο όροφο του βόρειου κτηρίου. Θα προχωράω σιγά σιγά προς τα εκεί για να το δείξω. Όπως είχε πέσει και στον πρώτο όροφο πριν από λίγες μέρες, όπως μας είχαν ενημερώσει τα υπόλοιπα παιδιά. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει κάποια άλλη εμφανής διαφορά, δηλαδή δεν έχουν ξεκινήσει να περνούνται οι τσιμεντοσανίδες. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ τουλάχιστον δεν είδα κάποιο τζάμι να έχει περαστεί. Μπορεί βέβαια να κάνω και λάθος. Προφανώς βέβαια, για να περαστούν τα τζάμια, ίσως να πρέπει να τελειώσει και η σκυροδέτηση που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν περνάει ο ήχος της πρέσας από το κινητό. Εγώ την ακούω καθαρά. Και θα τη δούμε σε πολύ λίγο. Α, αντίθετα, έχει μαζευτεί πλέον η πρέσα. Όσο θαύμαζα την καινούργια εικαστική παρέμβαση, η δουλειά τελείωσε. Ορίστε, η πρέσα που έχει μαζευτεί πλέον ήταν σε εργασία όσο προχωρούσα από το βόρειο κομμάτι. Οπότε έχει τελειώσει πλέον η σκυροδέτηση στο δεύτερο όροφο του εξωτερικού κτηρίου. Ή τουλάχιστον έχει τελειώσει για σήμερα. Από αυτό το σημείο λοιπόν, και μην έχοντας κάτι άλλο να δείξω, θα σας αποχαιρετήσω και εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους, καλό μήνα για αύριο και να είστε όλοι καλά.